σφοδρές χιονοπτώσεις και ισχυρή άνεμη στα βόρεια και τα δυτικά της Γερμανίας. Το δρυμή κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Σε αρκετές περιοχές σημειώνονται διακοπές ηλεκτροδότησης. Εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα έχουν καταγραφεί, ενώ πολλοί είναι και οι μικροτραυματισμοί πολιτών. Also tatsächlich, der Begriff katastrophal trifft es sehr gut. Die Straßenverhältnisse. Ο όρος καταστροφή είναι σωστός. Η κατάσταση στους δρόμους είναι η χειρότερη που έχω δει. Στο οδόστρωμα υπάρχει πολύ πάγος. Δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Τα αυτοκίνητα, παρά το γεγονός πως έχουν χειμερινά ελαστικά, βρίσκονται ακινητοποιημένα παντού. Ανάλογες είναι οι εικόνες και στην Ολλανδία. Εκεί μεγάλο τμήμα της χώρας έχει καλυφθεί από χιόνι. Τα προβλήματα είναι έντονα στις μετακινήσεις, ενώ οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ διεξάγονται με καθυστερήσεις. Οι αρχές προειδοποιούν τους επιβάτες και για το ενδεχόμενο ακυρώσεων. Στους μικρούς δρόμους που δεν έχει ρηχτεί αλάτι ή που δεν έχει απομακρυνθεί το χιόνι, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν ούτε από τα πάρκινγκ τους. Ό,τι και αν δοκιμάσει κανείς, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Στη Γαλλία, οι σφοδρές βροχοπτώσεις στα νοτιοδυτικά της χώρας προκάλεσαν υπερχειρήσεις ποταμών. Σε αρκετές περιοχές έχουν δημιουργηθεί πλημμυρικά φαινόμενα. Οι αρχές βρίσκονται επιποδός για τον απεγκλωβισμό πολιτών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.